Η ερώτηση αφορά τις ζημιές λόγω χαλαζόπτωσης στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή Δήμου Τυρνάβου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν το Σάββατο 13 Τετάρτου, το προηγούμενο Σάββατο δηλαδή, όπως η έντονη χαλαζόπτωση αλλά και η βροχόπτωση παράλληλα, που επικράτησαν στην περιοχή του Δήμου Τυρνάβου, είχε ως αποτέλεσμα να πληγούν χιλιάδες στρέμματα δενδροδρών καλλιεργειών αλλά και άλλων καλλιεργειών, με αποτέλεσμα να καταστραφούν. Και πριν δύο μέρες, ό,τι είχε απομείνει, ήρθε ένα νέο κύμα, να το πω έτσι, βροχοπτώσεων και χαλαζόπτωσης, ενδεχομένως να έχει καταστρέψει ό,τι είχε απομείνει από την πρώτη επέλαση της κακοκαιρίας. Βεβαίως αφορά μια ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τυρνάβου, χωριά όπως το Δαμάς, τα Δέντρα, τα Πλατανούλια, τον Αμπελώνα και τα λοιπά. Το ερώτημα λοιπόν προς τον Υπουργό, κύριε Πρόεδρε, είναι πρώτον ο ΕΛΓΑ άμεσα να προχωρήσει στην καταγραφή της καταστροφής και βεβαίως να αποζημιωθούν οι αγρότες στο 100% της καταστροφής. Και ώσπου να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, διότι η εμπειρία δείχνει ότι υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις έως να φτάσουμε στο σημείο να αποζημιωθούν όσα αποζημιώνονται, το λέω γενικά, δεν λέω ειδικά γι' αυτό, λοιπόν, να δοθεί μια άμεσα κρατική χρηματοδότηση στους πληγέντες αγρότες των χωριών του Δήμου Τυρνάβου που επλήγησαν, γιατί μπαίνουν ζητήματα επιβίωσης. Χωρίς εισοδιά, χωρίς εισόδημα, πώς θα ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις. Και αφενός μεν στα ζητήματα της καθημερινότητας και της επιβίωσης, στο αφετέρου, το τρίτο ερώτημα, πώς θα ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές εισφορές, στις δόσεις των δανείων, αλλά και στα χαράτσα που πληρώνουν οι πληγέντες ή οι αγρότες, αλλά και πιο περισσότερο οι πληγέντες αγρότες. Διότι παράλληλα θα υπάρξουν και οι ανάγκες σε καλλιεργητικά έξοδα. Από τη στιγμή που δεν θα έχουν έσοδα, βεβαίως θα έχουν τίθεται ζήτημα αν θα ξανακαλλιεργήσουν ή πώς θα καλλιεργήσουν. Και το τέταρτο, εδώ αναδεικνύεται και με την εμπειρία που υπάρχει στο γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας και αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ, η αναγκαιότητα αλλαγής του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να καλύπτει, να αποζημιώνει το σύνολο των ζημιών, των καταστροφών από όλες τις αιτίες καταστροφής, φυσικές, φυτική, συγγνώμη, παραγωγή, ζωική παραγωγή, αλλά και το πάγιο κεφάλαιο χωρίς καθυστερήσεις. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Συνάδελφο. Κύριε Υπουργέ, έχετε τρία λεπτά για την πρωτολογία σας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βουλευτά, πράγματι, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τυρνάβου, 13 και 14 Απριλίου, είχαμε σοβαρά και έντονα φαινόμενα χαλαζιού. Οι ζημιές σίγουρα είναι μεγάλες. Το είδος και το ύψος της ζημιάς αρμόδιος είναι ο ΕΛΓΑ, ο οποίος και έχει κινητοποιηθεί άμεσα. Από πού προκύπτει αυτό? Καταρχήν, μετά την πάροδο 15 ημερών, δηλαδή από την άλλη εβδομάδα περίπου, θα αρχίσει η εξατομίκευση των ζημιών. Προσπαθήσαμε και το πετύχαμε, κύριε Βουλευτά. Η εκτίμηση, ο χρόνος από την εκτίμηση έως και την πληρωμή, τη σύνταξη των πορισμάτων έως και την πληρωμή των αποζημιώσεων, συνεπτύχθη σε 6 με 8 μήνες. Αυτό λένε τα στοιχεία του τελευταίου έτους. Από 20 μήνες που ήταν στο παρελθόν, 6 με 8 μήνες. Δηλαδή, περί τον Νοέμβριο θα έχουν αποζημιωθεί. Τώρα, όσον αφορά για τη ζημιά. Στη ζημιά δεν περιλαμβάνεται μόνο η ποσοτική απώλεια, περιλαμβάνεται και το αντικειμενικό εισόδημα το οποίο θα ελάμβανε ο παραγωγός. Να είστε σίγουροι ότι ο ΕΛΓΑ κινείται με πολύ γοργούς ρυθμούς, διότι πράγματι τα φαινόμενα ήταν πάρα πολύ σοβαρά. Να πούμε ότι μέσω του μέτρου 5.1, το υπομέτρο, επιδοτείται το αντιχαλαζικό δίχτυ, στο οποίο είχαμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, σε 80% η επιδότηση στο αντιχαλαζικό δίχτυ και στην αντιβροχική μεμβράνη. Στην πρώτη πρόσκληση είχαμε μεγάλο ενδιαφέρον εκ μέρους των παραγωγών
και κατατέθηκαν φάκελοι με ύψος περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ, ένω αναμένεται και δεύτερη πρόσκληση για ένταξη των παραγωγών στο μέτρο 5-9. Σίγουρα υπάρχει θέμα και διαβίωσης για κάποιους. Ήδη έχουμε και προσωπικά έχουμε απευθυνθεί και εγγράφως και στην Τράπεζα Πειραιός για την αναστολή των δανειακών υποχρεώσεων των συγκεκριμένων αγροτών καλλιεργητών, στον πρόεδρο της ΔΕΗ, στη ΔΕΗ, με το αίτημα όπως διακανονίσει ευνοϊκώς τις τυχόν οφειλές αυτών συγκεκριμένα των καλλιεργητών, αλλά και στον Υπουργό Οικονομικών για αναστολή καταβολής των υποχρεώσεων των φορολογικών. Περισσότερα στη δευτερολογία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Κύριε συνάδελφε, 3 λεπτά στη διάθεσή σας. Ναι, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δείτε, το διάστημα που λέτε, που μπορεί να μειώθηκε σε ό,τι αφορά δηλαδή τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, ενδεχομένως να συμβεί αυτό που λέτε, ως τον Νοέμβριο, όπως τουλάχιστον είπατε στην πρωτολογία σας, κύριε Υπουργέ, να αποζημιωθούν. Το ζήτημα είναι ως εκείνο το διάστημα, το καταλαβαίνετε κι εσείς. Λοιπόν, έως εκείνο το διάστημα, με την ανυπαρξία εισοδήματος λόγω αυτής της καταστροφής που υπέστησαν οι αγρότες, τι θα απογίνει. Λέτε, κάνετε κάποιες κινήσεις. Το ζήτημα ότι αυτά θα πρέπει άμεσα να δρομολογηθούν, άμεσα να υπάρξουν όχι μόνο απαντήσεις από τους αρμόδιους φορείς, αλλά και υλοποίηση αυτών, προκειμένου να απαλληλθούν οι αγρότες. Και δεν είναι τα φορολογικά, είναι οι εισφορές στους ασφαλιστικούς οργανισμούς, είναι τα χρέη που έχουν στις τράπεζες, είναι μια σειρά λοιπόν, είναι οι πληρωμές στο ρεύμα, είναι οι πληρωμές στα πάγια τέλος πάντων, αλλά και από εκεί και πέρα τα πάγια έξοδα μιας αγροτικής οικογένειας, η οποία θα πρέπει και η ίδια να συντηρηθεί. Γι' αυτό εμείς λέμε και στην ερώτηση ότι θα πρέπει να υπάρξει έκτακτη επιχορήγηση, κρατική χρηματοδότηση, κρατική ενίσχυση στους πληγέντες αγρότες, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα να μπορούν να ανταπεξέλθουν στα καθημερινά έξοδά τους. Ένα. Δεύτερον, για τον ΕΛΓΑ, να μείνω λίγο σε αυτό. Ο ΕΛΓΑ λειτουργεί με ένα καθεστώς από το 2012 και νωρίτερα δηλαδή που άλλαξε ο κανονισμός. Καταρχήν, το κράτος οφείλει στον ΕΛΓΑ κάθε χρόνο από το 2012 ως σήμερα 35 εκατομμύρια. Πληρώνουν οι αγρότες, αυξήθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές και βέβαια, αφού ένα μέρος αυτών πηγαίνουν για την λειτουργία του ΕΛΓΑ, πληρωμές εργαζομένων, δραστηριότητες, τέλος πάντων, την όλη δραστηριότητα που αναπτύσσει ο ΕΛΓΑ, μένουν και κάποια ψίχολα πολλές φορές για τους αγρότες, οι δε κτηνοτρόφοι, αν πάρουν και όταν πάρουν αποζημιώσεις. Το δεύτερο θέμα που έχει να κάνει με την πρόληψη, αν θέλετε την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, είναι ένα πάγιο αίτημα χρόνων τώρα. Και βέβαια το πρόβλημα στην περιοχή αυτή του Τυρνάβου και όχι μόνο, δεν είναι φετινό. Κάθε χρόνο, αν θέλετε κάθε 2 χρόνια, αλλά κάθε χρόνο αντιμετωπίζουν πάνω κάτω σε μικρότερη ή μεγαλύτερη έκταση. Δυστυχώς φέτος είναι αρκετά μεγάλη, τεράστια η έκταση που επλήγει. Λοιπόν, κάθε χρόνο αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Είπατε αυτό την επιδότηση για μέτρα που θα πρέπει οι ίδιοι αγρότες βεβαίως να δρομολογήσουν προκειμένου να προστατεύσουν τα χωράφια τους, δηλαδή αντιχαλαζικό δίκτυο που επιδοτείται ή αντιβροχική μεμβράνη κτλ. Το ζήτημα δεν είναι αν θα επιδοτείτε, το ζήτημα είναι αν θα έχουν τη δυνατότητα οι ίδιοι οι αγρότες, γιατί με συγχωρείτε. Υπάρχουν αγρότες οι οποίοι. Υπάρχει μια διαστρωμάτωση με αυτή την έννοια το λέω. Υπάρχουν αγρότες οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό και να βάλουν και οι ίδιοι από την τσέπη τους το υπόλοιπο ποσό της επένδυσης για να πάρουν αυτό το μέτρο προστασίας. Και από την άλλη μεριά υπάρχει ένα μεγάλο μέρος αγροτών και ειδικά στην περιοχή αυτή, μικροί καλλιεργητές οι οποίοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα. Και εδώ λέμε εμείς ότι θα πρέπει, για παράδειγμα, αν υποτίθεται ότι αυτό είναι το μέτρο και όχι η εναέρεια, για παράδειγμα, που ο ΕΛΓΑ έταζε εδώ και πόσο καιρό, ότι μέσω της εναέριας αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων, κυρίως της χαλαζόπτησης, σιγορεύονταν οι αγρότες κτλ. Και βέβαια η ίδια η ζωή απέδειξε το αντίθετο. Ή δεν ξέρω αν το μέτρο αυτό, τα μέσα, δεν λειτουργήσαν όπως έπρεπε να λειτουργήσουν. Και εδώ το κράτος, αν θέλετε γενικά, θα έπρεπε να βρει τον τρόπο με τον οποίο αφενός μεν να παίρνει τα μέτρα και αφετέρου να μην επιβαρύνει ούτε 1 ευρώ τους αγρότες.
Ευθύνη του κράτους θα πρέπει να είναι αυτό. Και όχι μέσω, εντάξει, επιδότησης και τα λοιπά. Επιδοτήσεων δηλαδή για την αντιχαλαζικό δίκτυο, όπως είπατε, ή την αντιβροχική μεμβράνη. Και από εκεί και πέρα βεβαίως είναι τα άλλα ζητήματα, όπως σας είπα, για τη φορολογία, την οποία οι αγρότες πληρώνουν δυσβάσταχτα. Και δυσβάσταχτα. Και δείτε τώρα, κόστος παραγωγής. Προχθές καταθέσαμε δύο τροπολογίες που αφορούσε το πετρέλαιο στους αγρότες, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του πετρέλαιου και την κρατική ενίσχυση κατά 50% στο λογαριασμό του ρεύματος, προκειμένου να ελαφρυνθούν κατά τι έστω οι αγρότες σε ό,τι αφορά τα έξοδά τους, αλλά και κυρίως να μειωθεί το κόστος παραγωγής και για τους ίδιους. Και βέβαια η κυβέρνηση της απέρριψε και τις δύο, που ήταν ένα, επιτρέψτε μου, το ελάχιστο, ένα πολύ έτσι ήπια μέτρα αν θέλετε, αλλά που στο κάτω-κάτω θα λειτουργούσαν κάπως πιο, θα απάλυναν τέλος πάντων το βάρος το οικονομικό που υφίσταται οι αγρότες. Ούτε αυτά τα στοιχειώδη, ούτε αυτά τα βασικά, ούτε αυτά τα έστω λίγα δεν δέχεστε. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι θα πρέπει άμεσα, κύριε Υπουργέ, ως κυβέρνηση, διότι η κυβέρνηση ενιαία λειτουργεί. Βεβαίως είναι αρμοδιότητα, όπως είπατε, του Υπουργείου Οικονομικών, το αν θα δώσει την κρατική χρηματοδότηση που σας ρωτάμε και σας και το βάζουμε κι εμείς για τους αγρότες, για τις πληγέντες περιοχές. Λοιπόν, είναι θέμα συντονισμού και συνεννόησης της κυβέρνησης και πίεσης προς αυτή την κατεύθυνση. Και βεβαίως τον ίδιο των αγροτών, και κλείνω αυτό κύριε Πρόεδρε, τον ίδιο των αγροτών με τον αγώνα τους, με τις διεκδικήσεις τους, να παλέψουν για να διεκδικήσουν αυτά τα μέτρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.